καρδιάς, τα λέει πάντα έξω από τα δόντια. Έτσι και στο δημοσιογράφο μας Στάνο Βάγιο είπε: όχι για τα social media, όχι για τις σχέσεις με τους δημοσιογράφους, αλλά και αν φοβάται το θάνατο. Κυρία Γερασιμίδου, σας βρίσκουμε στο δεύτερο σας σπίτι, θα λέγαμε. Παρουσιάζουμε τα σκουπίδια του Γιάννη του Ξανθούλη με πολύ μεγάλη χαρά και μας έκανε την τιμή ο Γιάννης να μας δώσει αυτό το υπέροχο έργο που 30 και χρόνια μετά εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Πάει πολύ καλά. Καλλιτεχνικά κυρίως πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ ωραίες κριτικές από τον κόσμο, που είναι και το σημαντικότερο. Δίνετε περισσότερη σημασία στις κριτικές του κοινού ή στη γνώμη των επαγγελματιών κριτικών? Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε και σπουδαίους επαγγελματίες κριτικούς, αν έχουν μείνει κανένα δυο, συγγνώμη κιόλας που το λέω. Ναι. Δίνουμε όμως πολύ μεγάλη σημασία πραγματικά στο κοινό, γιατί αν δείτε και το πρόγραμμά μας, το σημείωμα του από κοινού που το έχω γράψει εγώ, λέει ότι αυτό που δεν κάνει το Υπουργείο για μας, το κάνει ο κόσμος που μας στηρίζει. Ωστόσο, είναι πολλοί αυτοί που βρίσκουν ένα περιθώριο, κάπου χώρο, προκειμένου να διατυπώσουν την άποψή τους, καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα καμιά φορά. Σίγουρα, σου δίνει βήμα, ναι, το Facebook, όλα αυτά. Αν είναι να βρίσκουμε βήμα για να πούμε ό,τι κακία μας κατέβει, ή νομίζω ότι είναι και αποτέλεσμα αυτής της τρομερής ενασχόλησης με το μέσον, δηλαδή αυτό που βλέπεις, η μοναξιά, δεν κάνει καλό στον άνθρωπο. Αυτή η μοναξιά του, είμαι έτσι συνέχεια και παρακολουθώ και νομίζω ότι με τα πολλά like που μπορεί να καταφέρω με ένα τέτοιο, γίνομαι σημαντικός. Αυτό είναι απομόνωση. Είναι απομόνωση, είναι αρρώστια, είναι μελαγχολία. Υπήρξαν περιπτώσεις που θαυμαστές ενδεχομένως σας έκαναν να αισθανθείτε άβολα. Αυτή η αντίληψη ότι τον βλέπω τζάμπα, άρα μπορώ να του μιλάω και όπως θέλω και να του συμπεριφέρομαι όπως θέλω. Να πάω στην κηδεία ενός συναδέρφου για να χαζέψω, να δω ποιοι άλλοι πήγανε και να γελάω κιόλα. Πώς αντιδράσατε, ας πούμε, τότε? Σε μία την έπιασα από εδώ και τη είπα: για να ξαναγελάσεις μαζί μου θα πληρώσεις. Όταν σας πήρα τηλέφωνο για να κάνουμε τη συγκεκριμένη συνέντευξη, μου δώσατε λίγο την εικόνα του προβληματισμένου και του επιφυλακτικού ίσως απέναντι στους δημοσιογράφους ανθρώπου. Όχι, γιατί ο Θεός να με φυλάει, δεν μην πω και μεγάλη κουβέντα. Λίγο έχω μάθει να αντιμετωπίζω τα πράγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που κι εγώ την έχω πατήσει, έχω πει κάτι, μια κουβέντα, έχει μείνει στον αέρα και έχουν βγάλει, έτσι θα το πω γιατί μου αρέσει, έχουν βγάλει ψωμί από μένα διάφορες εκπομπές για 3-4 εβδομάδες. Εσείς είστε από τις ηθοποιούς που δουλέψατε τηλεοπτικά σημειώνοντας επιτυχία σε μια περίοδο που τα οικονομικά στην τηλεόραση ήταν πολύ καλά. Έχω βγάλει χρήματα στην τηλεόραση. Εμείς ήμασταν ένα ζευγάρι με τον άντρα μου που δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Έχουμε μείνει σε πολλά υπόγεια. Και ξαφνικά δουλεύαμε στην τηλεόραση, έρχεσαμε να βγάζουμε χρήματα, αγοράσαμε οικόπεδο, κάναμε σπίτι. Κάποια θυσία που ενδεχομένως τα κάνατε για τα χρήματα? Πάω στα 69, 45 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, γιατί να κάνω κάτι για το χρήμα? Δεν είναι ανάγκη που λύσω και την ψυχή μου. Εσάς προσωπικά το τέλος σας αγχώνει? Όχι, δεν με αγχώνει καθόλου, το έχω ξεπεράσει. Κάποτε το είχα σαν πρόβλημα στα 38 μου, ας πούμε. Α. Το υπαρξιακό, ναι, ότι έβλεπα τι ωραίο που είναι αυτό, το ντουβάρι, ας πούμε. Και μετά έλεγα: και τι έγινε αφού θα πεθάνουμε? Και με πιάνε μια θλίψη. Το πέρασα. Πέρασα με τη βοήθεια του συζύγου μου και με τα διαβάσματά μου. Το ξεπέρασε, δηλαδή.